Στο δεύτερο βίντεο για το Audio Mulch, θα δείξουμε κάτι πιο προχωρημένο. Ανοίγω το πρόγραμμα. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να παίξουμε με γεννήτριες ήχου. Ένα μάθημα χρήσιμο όχι μόνο στους μουσικούς, αλλά και όσους διδάσκουν φυσική. Λοιπόν, ας πάμε να λίγο να εξερευνήσουμε αυτό το τμήμα του προγράμματος. Θέλω signal generators και να επιλέξω 10 harmonics. Διπλοπατώ, μου βάζει το εικονίδιο και κάνω τις απαραίτητες συνδέσεις. Εδώ και εδώ, τέλεια. Διπλοπατώ, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα είμαι έτοιμος να ακούσω ήχο. Για να δούμε. Έτσι, μπράβο. Εδώ να παίξουμε τη συχνότητα. Ας παίξω και με τους αρμονικούς. Ακούμε πώς αλλάζει το ηχόχρωμα. Και παράλληλα βλέπουμε και την κυματομορφή. Ας χαμηλώσουμε την ένταση. Ας αλλάξουμε τη συχνότητα. Πολύ ωραία. Ας σταματήσουμε τον ήχο από εδώ. Τέλεια. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και ένα εφέ. Θα βάλουμε ένα delay εφέ, πρέπει να πάω στα effects εδώ πέρα, να επιλέξω stereo delay, S-delay, διπλοπατώ, να το, και να κάνω διαφορετικές συνδέσεις τώρα, εδώ, εδώ, την έξοδο του delay στο ηχείο 1, την έξοδο του delay στο άλλο ηχείο. Τέλεια. Να διπλοπατήσω και εδώ. Να το delay. Ας φτιάξω λίγο τα millisecond να είναι διαφορετικά. Εδώ ας έχει αυτή την τιμή. Εδώ έχει, ας έχει αυτή. Τυχαίες οι τιμές. Ας επιλέξω ωραία το ping pong, εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε. Αυτό καταρχάς ας είναι το σήμα μου, ας είναι εντελώς dry, στεγνό δηλαδή, και μετά θα το κάνω wet, βρεγμένο, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Λοιπόν, ενεργοποιώ το ηχείο, enable audio δηλαδή. Αυτό θα αρχίσει να παίζει, τέλεια. Ας κάνουμε τη συχνότητα και ας κάνουμε σιγά σιγά το delay. Εγώ ακούω εδώ πέρα διαφορά. Τώρα τα ηχεία παίζουν διαφορετικά. Ας αλλάξουμε τη συχνότητα, το ηχόχρωμα δηλαδή. Άλλο ηχόχρωμα, αλλάζει και το waveform. Ας προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε ένα αρχικό σήμα, δηλαδή με όλους τους αρμονικούς κλειστούς.
παράλληλα ακούμε και το delay, την καθυστέρηση δηλαδή στα δύο ηχεία, δεν παίζουν το ίδιο. Να το λοιπόν, το αρχικό μου. Πολύ ωραίο, σταματάω τον ήχο και όταν θέλω να αποθηκεύσω το file μου, την εργασία δηλαδή που έχω κάνει, μενού file, γνωστή εντολή, save, αυτό, τέλος μαθήματος.